Θα σας δείξω έτσι σε πολύ σύντομο χρόνο τη διαδικασία που τυπώνουμε απτικές εικόνες, αφού πρώτα δείξω επίσης σύντομα κάποια παραδείγματα για να έχουμε μια εικόνα. Αυτές είναι οι εικόνες που έχουμε τυπώσει είτε στα πλαίσια της μονάδας προσβασιμότητας και της λειτουργίας της, είτε στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων ευρωπαϊκών που έχουν να κάνουν με την παραγωγή προσβάσιμου υλικού, όπως το πρόγραμμα Insight που τρέχει αυτή τη στιγμή, στο οποίο εκπαιδεύουμε 11 πανεπιστήμια της Αφρικής στην παραγωγή προσβάσιμου υλικού για φοιτητές με αναπηρία. Αυτό είναι ένα ειδικό χαρτί μικροκάψουλες, έχει πάνω εκατομμύρια μικροκάψουλες, οι οποίες δεν φαίνονται με το μάτι και έχουν την ιδιότητα όταν απορροφούν θερμοκρασία να διωγγώνονται, έτσι ώστε να δίνουν στον χρήστη, στον αναγνώστη, την αίσθηση του αναγλύφου, την αίσθηση μέσω της υφής. Εδώ έχω ένα άλλο παράδειγμα ενός χάρτη. Σχέδια πολύπλοκα που προφανώς είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο με λεκτικές και μόνο περιγραφές να δώσουμε την πληροφορία αυτή και να την κατανοήσει γνωστικά. Εδώ κάτι πιο απλό, ο δισκοβόλος. Σας δείχνω διάφορες εικόνες από την συλλογή που έχουμε τυπώσει, έτσι ως ένα αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα, παράδειγμα. Εδώ είναι ένας πίνακας σουνταλί με τα ρολόγια. Αυτό είναι δύσκολο να μετατραπεί σε απτική μορφή. Είναι σχετικά επίπονο το έργο και θέλει και μεγάλη εμπειρία, έτσι ώστε να μπουν σωστά οι υφές. Εδώ η ανατομία του οφθαλμού. Τα δείχνω περισσότερο για να δείτε την ποικιλία και ταυτόχρονα πάει το μυαλό μας και στην αναγκαιότητα όλων αυτών των εικόνων, όπως είπα, στην εκπαίδευση αλλά και στην καθημερινότητα των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Η φιλοσοφία μας είναι να μην υπάρχει εξαίρεση για τα άτομα με πρόβλημα όρασης και ειδικότερα για τα άτομα με τύφλωση, μιας και μιλάμε για οπτικές εικόνες, από κανένα πεδίο, να μπορούν να πάρουν τις πληροφορίες που θα πάρει και ένας βλέπων με κατάλληλες όμως προσαρμογές που κάνουμε. Εδώ ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τις περιοχές του. Και εδώ έχω ένα παράδειγμα, όχι σε χαρτί μικροκάψουλες, τυπωμένο σε απλό χαρτί, 160 γραμμάριων, είναι λίγο πιο χοντρό χαρτί, αλλά χαμηλού κόστους, από εκτυπωτή Tiger, που επίσης είναι μια άλλη μεθοδολογία να τυπώσω οπτικές εικόνες. Θα σας δείξω τώρα, έχω σχεδιάσει εδώ στο χαρτί με μολυβάκι κάποια απλά σχήματα, ένα σταυρό, ένα κύκλο, ένα ορθογώνιο και μια πορεία, μια γραμμή, και θα τα τυπώσω στη μηχανή, αυτή την απλή στη χρήση. Και η διαδικασία γενικά είναι πάρα πολύ απλή στο να τυπώσουμε απτικές εικόνες. Τονίζω ότι η δυσκολία είναι στο να φτιάξουμε σωστά τις εικόνες και όχι να τις τυπώσουμε. Η διαδικασία για να τυπωθούν εικόνες μπορεί να γίνει από τον καθένα χωρίς εμπειρία. Είναι λοιπόν αυτά τα σχήματα που έχω σχεδιάσει εδώ πέρα πάνω. Και το περνάω απλά μέσα από τη μηχανή. Βλέπετε τη διαδικασία. Δεν έκανα και πολλά πράγματα, απλά έβαλα το χαρτί και αυτόματα η μηχανή τραβάει το χαρτί μέσα και θα το βγάλει από την άλλη πλευρά. Και όταν θα βγει από την άλλη πλευρά της μηχανής, θα έχει τυπωθεί, τώρα δηλαδή πιάνω ήδη εγώ, το ανάγλυφο πάνω στην εικόνα. Αν θέλω να δώσω περισσότερο ανάγλυφο, μέχρι κάποιο όριο βέβαια, μπορώ να μεγαλώσω τη θερμοκρασία της μηχανής. Έτσι υπάρχει ένας μοχλός εδώ, με τον οποίο μπορώ να δώσω μεγαλύτερη θερμοκρασία και να φτάσω μέχρι κάποιο σημείο όσο αφορά τον άγλυφο που αναπαράγω.